Υποψήφιος δήμαρχος Ιάσμου και επικεφαλής του ψηφοδελτίου Λαϊκής Εισπύρωσης είναι ο οδοντίατρος Παναγιώτης Πορίκης, επιχειρώντας να διαμορφώσει ένα καλύτερο μέλλον για τους κατοίκους. Ένα μέλλον με βάση τις πραγματικές ανάγκες, όπως λέει, και όχι με αυταπάτες. Πρώτα και κύρια, δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες ότι ένας δήμαρχος, έστω και κομμουνιστής, έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει νησίδες ευζωίας μέσα σε αυτό το χάλι. Μπορεί όμως να δημιουργήσει εστίες αντίστασης και μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ το επίπεδο της καθημερινότητας, καθημερινής διαβίωσης. Ο κύριος Πορίκης τονίζει ότι πρέπει να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών ο πλούτος της περιοχής, όπως η λίμνη, η Βιστονίδα, το Κομψάτο και ο Κάμπος. Έχουμε τη λίμνη Βιστονίδα, η οποία είναι μια εντελώς παραμελημένη ιστορία. Πεθαίνει η λίμνη, δυστυχώς. Έχουμε τον Κομψάτο, ο οποίος λαιλατήθηκε. Και ακόμη και σήμερα λαιλατείται και μπορεί να δώσει αρκετές πηγές και εισοδήματος και οικονομικά να βοηθήσει το Δήμο. Υπάρχει ο Κάμπος, που είναι το νούμερο ένα. Όσα χρόνια είμαι στον Ιάσμο, πραγματικά δεν θυμάμαι καμιά φορά το Δημοτικό Συμβούλιο να ασχολήθηκε με αυτό, με τον Κάμπο, σε μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή. Ο Δήμος Ιάσμου, όπως τονίζει ο κύριος Πορίκης, είναι ένας αγροτικός δήμος και οι κάτοικοι δεν θα πρέπει να ζουν με αυταπάτες, περιμένοντας από την Δημοτική Αρχή να τους λύσει όλα τα προβλήματα, αλλά να μάθουν να διεκδικούν ενωμένοι σε συλλόγους και οργανώσεις. Πρέπει να μάθει ο κόσμος ότι πρέπει να παλεύει, πρέπει να παλέψει μαζί με τους συναδέρφους του, μέσα από τα σωματεία τους, μέσα από τους συλλόγους τους. Δεν μπορεί σήμερα μια περιοχή όπως είναι ο Ιέσμος, με όλη την γύρω-γύρω περιοχή, την Πολιέν του, τη Διαλαμπή, τους Αμαξάδες κλπ, τη Σάλπη, την Αμβροσία, να μην υπάρχει αγροτικός σύλλογος. Ποιος θα τους λύσει τα προβλήματα, ο Δήμαρχος? Θα είναι αυταπάτη. Ο Δήμαρχος μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση.